φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Αιγαίου. Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν το τζάμπολ του εξαναβολής αγώνα της 19ης αγωνιστικής στην Α2 Sky ανάμεσα στον Αστέρα Τέμενης και την ΕΑΠ Παραλίας. Οι δύο πεντάδες μπαίνουν στο παρκέ με πρώτο τον Αστέρα. Ξεκινάει με Βούλγαρη, Σωτηρόπουλο, Δούβο, Γκούτι και Σταθακόπουλο. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της ΕΑΠ Παραλίας με το 14 είναι ο Κοντογιάννης, με το 5 ο Σιδέρης, με το 11 ο Ζαβέρδας, με το 9 πάλι έχουμε πρόβλημα στα νούμερα, το 9 δεν το έχω, θα δούμε στην πορεία. Το 13 ο Παπακοσταντίνου. Διαιτές του αγώνα, Νίκος Λιώνας, Αγισίλαος Κουρλέσης, και το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Άρη Γκούτι. Δούβος έχει απέναντί του τώρα στις αλλαγές του Παπακοσταντίνου, βγάζει την μπάλα έξω. Ο Δούβος για τρεις, άστοχος, αλλά σουτ, φάουλ επάνω στο σουτ, άρα δικαίωμα για τρεις βολές. Μέσα η πρώτη από το Δούβο. Μία βολή του Δούβου. Έτοιμος για την τρίτη. 2 στις 3 από τον γκάρντ του Αστέρα. ΕΑΠ Παραλίας, περνάει γρήγορα το κέντρο Σιδέρης, τον πιέζει ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, περνάει στο ψηλό, Κοντογιάννης με πλάτη, το φάουλ χαμηλά από τον Γιάννη Βούλγαρη, η μπάλα απ' έξω για τους φιλοξενούμενους. Στο μάτς του πρώτου γύρου ο Αστέρας έχει κερδίσει με 61-50, η μία από τις 18 νίκες σε εισάριθμα μάτς. Ο πρωτοπόρος και αίτητος και με το 1,5 πόδι στην Α1. Αστέρας Τέμενης. Ο Γκούτης έκλεψε, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει, αλλά επωφελείται από το λάθος που έγινε από τον Πάπα Κωνσταντίνου, το πρώτο σκόρερ της ΕΑΠ Παραλίας και ένατο της κατηγορίας με 250 πόντους ο Πάπα Κωνσταντίνου. Αστοχή από κοντά ο Δούβος, μαζεύει ο Κοντογιάννης και Σιδέρης για τη ΕΑΠ Παραλίας. Αλλάζει, θα μάθουμε σε λίγο το νούμερο 9 και θα σας πούμε ποιος είναι. Έξω Ζαβέρδας, Σιδέρης με Σωτηρόπουλο απέναντί του, σουτ για τρεις, άστοχος. Και κατεβάζει ο Γιάννης Σωτηρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος το 9, μας τον είχα δώσει με το νούμερο 6. Βούλγαρης περνάει στον Σταθακόπουλο, δεξί χουπ, μέσα. 5-0 για τον Αστέρα. Με το πρώτο καλάθι του Διαμαντή Σταθακόπουλου. Ζαβέρδας κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω, βγάζει για το Σιδέρη. Ζητάει την μπάλα ο Κοντογιάννης, το τιμάει το Σταυρόπουλο, δεξί μπάσιμο, επιθετικό φάουλ που δίνει ο Νίκος Λιώνας. Σταματάει η φάση. Οχτώ λεπτά και 7 δεύτερα, 2 λεπτά χωρίς καλάθι, χωρίς πόντο ακόμη για τους φιλοξενούμενους. Σωτηρόπουλος για το Βούλγαρη, έχει στην πλάτη του το Σταυρόπουλο, τα βγάλει έξω. Διαμαντή Σταθακόπουλος αστοχή και κατεβάζει ο Σταυρόπουλος. Επικυρεί το μπάσιμο, κόβεται από τον Σταθακόπουλο και ο Γκούτης μαζεύει και παίρνει και το φάουλ ή πατάει γραμμή, μάλλον πάτησε γραμμή
κατοχή για τη Νέα Παραλίας, η οποία με 7 νίκες και 10 ήττες είναι στην 10η θέση. Δίνει μάχη να αποφύγει τον υποβιβασμό μαζί με αρκετές ομάδες εκεί στην ουρά. Θα πούμε σε λίγο τη βαθμολογία. Η μπάλα απ' έξω με το Σιδέρι τώρα. Κοντογιάννης έχει διαφορά ύψους από τον Βούλγαρη. Γυρίζει με το αριστερό αστοχή και μαζεύει ο Βούλγαρης. Αφήνει στον Σωτηρόπουλο. Σταθακόπουλος παίρνει το δεξιό διάδρομο. Ωραίο καλάθι. Δεύτερο στη σειρά από τον νεαρό φόργορντ. 7-0. 7 λεπτά και 7 δεύτερα. Η μπάλα πίσω για το Σιδέρι. Ζαβέρδας παίρνει ένα σκρίν από τον Κοντογιάννη. Πιέζει ο Δούβος. Σουτ για 3. Μέσα. Πρώτο καλάθι και μάλιστα 3 πόντων από τον Ζαβέρδα που μειώνει σε 7-3 για τη Νέα Παραλίας. 6 και 40 ακόμη για το δεκάλεπτο. Σταθακόπουλος. Σωτηρόπουλος για 3. Σίδερο και μέσα. Αφού αναπήδησε 2 φορές. Δεύτερο τρίποντο στο μάτς για τον Αστέρα. Πρώτο για τον Σωτηρόπουλο. 13. 6 και 23 ακόμη για το δεκάλεπτο. Σιδέρης. Παπακωνσταντίνου. Τον κλείνει ο Γκούτης. Επιχειρεί την προσπάθεια στοχή. Ο καλύτερος αμυντικός στην περιφέρεια μαζί με τον Σωτηρόπουλο. Ο Γκούτης έχει αναλάβει τον πρώτο σκόρερ της ΕΑ Παραλίας, τον Παπακωνσταντίνου. Βούλγαρης με Κοντογιάννη. Τα βγάλει έξω ο Γκούτης. Μια πικρή προσποίηση. Δούβος. Νέο σου για 3. Αστοχή. Δυνατά στο rebound. Παπακωνσταντίνου μαζεύει. Αφήνει στο Σιδέρι. Double team. Δυσκολεύεται. Τελικά βγάζει για τον Παπακωνσταντίνου και πάλι. Το αφήνει διάδρομο, το αριστερό διάδρομο ανοιχτό ο Γκούτης. Αναγκάζει να γυρίσει στο Σταυρόπουλο. Από εκεί Σιδέρης ζητάει στη γωνία ο Ζαβέρδας. Από κοντά όμως ο Κοντογιάννης θα βρει τρόπο να φτάσει στο καλάθι και να μειώσει στους 5. 15, 4 και 20 ακόμη για το δεκάλεπτο. Σταθακόπουλος με τον Κοντογιάννη. Ωραία η πάσα, βγάζει ελεύθερο Σωτηρόπουλο. Αστοχή ο τελευταίος. Μαζεύει ο Βούλγαρης. Λάθος, απρόσεκτη πάσα του Σωτηρόπουλου. Και προσπάθεια αφνιδιασμού με τον Σταυρόπουλο. Θα φτάσει στο καλάθι και θα μειώσει στους 3. 17. Με το πρώτο καλάθι του Σταυρόπουλου στο μάτς. Σωτηρόπουλος. Βούλγαρης πήγε να περάσει στον Σταθακόπουλο. Δεν μπόρεσε. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Και η μπάλα στο Σταυρόπουλο. Από εκεί Κοντογιάννης. Και πάλι με τον Βούλγαρη απέναντί του. Θα τον νικήσει. Θα πετύχει το δεύτερο καλάθι του και θα μειώσει στον πόντο η Απαραλίας. 19. Σωτηρόπουλος για τον Δούβο. Κόβεται εντυπωσιακά όμως από τον Παπακωνσταντίνου. Διπλή τρίπλα. Παράβαση για τη Νέα Παραλίας. Ετοιμάζεται ο Καρακάσης. Πρώτη αλλαγή για τον Άρη Ξενούλη. Περνάει στη θέση του Γιάννη Βούλγαρη. Με την πεντάδα που ξεκίνησε η ΕΑ Παραλίας, του Γιάννη Καλίγα. Σωτηρόπουλος, Καρακάσης, Γκούτης, Σταθακόπουλος, Δούβος. Τώρα οι 5 στο παρκέ για τον Αστέρα. Καρακάσης πρώτη επαφή με την μπάλα. Πρώτος στα τρίποντα στην κατηγορία με 47 σε 16 μάτς. Περίπου 2,3 ανά παιχνίδι.
Έχει λείψει και δύο παιχνίδια. Δύο περισσότερα από τον Χρυσταδακόπουλο του ΑΟ Δήμης. Σταθερή αξία τα τελευταία χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα της ΣΚΑΗ και Α1 και Α2. Ο Ντίνος Χρυσταδακόπουλος έχει 45 έναντι 47 του Δημήτρη Καρακάση. Και στα 38 είναι ο Δέμης, η πρώτη τριάδα των τρίποντων εντός εισαγωγικών της Α2 ΣΚΑΗ. Ο Καρακάσης που είναι και 13ος σκόρερ συνολικά και πρώτος του Αστέρα βέβαια με 219 πόντους εδώ στο σχετικό πίνακα. Για να τον δούμε αστοχή. Στο σχετικό πίνακα προηγείται ο Δέμης του προφήτη Λία ΠΑΟΚ με 382, αρκετά μακριά από τον δεύτερο Βαλαή της ΑΕ Αγιάς που έχει 350. Και στην την τριάδα συμπληρώνει ο Χρυσταδακόπουλος με 346 πόντους. Αυτά λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία για το πρωτάθλημα της Α2. 2.50 ακόμη κλέψιμο του Σταθακόπουλου. Καρακάσης για τον Δούβο. Γκούτης κλείνεται, γυρίζει πίσω, πιέζεται από τον Παπακοσταντίνου και τώρα Καρακάσης, ξανά Δούβος για τρεις, αστοχή. 2-6 τρίποντα ο Αστέρας. Σιδέρης πάντα με τον Σωτηρόπουλο απέναντί του. Ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Σταυρόπουλος. Παπακοσταντίνου θα πάρει το τρίποντο. Όχι, είναι, ναι, αυτός είναι ο Παπακοσταντίνου, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της ΑΕΑ Παραλίας. Ανοίγει λογαριασμό και περνάει μπροστά η ΑΕΑ Παραλίας με 10-12. 1.57 για το πρώτο δεκάλεπτο. Δούβος ζώνει τώρα από την ΕΑΠ. ΕΑΠ Παραλίας καλύτερα, γιατί υπάρχει και ΕΑΠ, η ιστορική ΕΑΠ που παίζει στα Α1. 5-4 για την επίθεση του Αστέρα. Θα επαναφέρει από την τελική γραμμή ο Βλάχος που περνάει αντί του Γιάννη Σωτηρόπουλου. Καρακάσης τελικά βγαίνει από τα σκρίνια, ο Βλάχος προτιμά να περάσει στον Σταδακόπουλο με το δεξί, το αδική μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Σιδέρης Ζαβέρδας για το Θεοδωράτο που μπήκε στο παρκέ και με τρίποντο από το Σταυρόπουλο που του φτάνει τους 5, παίρνει αέρα 5 πόντων η Παραλίας. 10-15, 1-20. Ένα ακόμη άσχημο πρώτο δεκάλεπτο για τον Αστέρα στα τελευταία μάτς. Θυμίζω και με την Ακράτα και με και άλλο ένα παιχνίδι, τα δύο προηγούμενα μάτς βρέθηκε πίσω στο δεκάλεπτο, αλλά ανέβασε στροφές στη συνέχεια και επικράτησε εύκολα. Δούβος 50 δευτερόλεπτα ακόμη. 10-15, Καρακάσης για 3. Νέο άστοχο τρίποντο. Προσπάθεια αφνιδιασμού, κάνει το λάθος, η πάσα μάλλον ήταν λάθος του Σταυρόπουλου για τον Θεοδωράτο. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. 42 δεύτερα, τα 20 για τον Αστέρα. Με τον Βλάχο τώρα να κατεβάζει την μπάλα. Πιέζει ο Κοντογιάννης. Ο Ζαφίρης το 4. Περνάει ο Καρακάσης στον Σταδακόπουλο που κλείνεται. Δούβος, πιεστική άμυνα της ΑΕΑ Παραλίας. Ο Δούβος δεν μπορεί να ευστοχίσει. Θα πάρει το rebound και τώρα θα βάλει το καλάθι. Θα φτάσει τους 5 πόντους και θα μειώσει στους 3 για την ομάδα του. Θεοδωράτος. 5-4-3. Ζαφίρης, αστοχή. Η μπάλα στο Σταδακόπουλο και τέλος πρώτο δεκαλέπτου με τη ΑΕΑ Παραλίας μπροστά 12-15. Να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία μετά από 20 αγώνες. Αρκετές ομάδες έχουν κάνει και ρεπό. Ο Αστέρας Τέμενης λοιπόν με 36,
18 στα 18, 35 η Αγιά, αλλά με δύο μάτς λιγότερα. Φαέθον, περισσότερο συγγνώμη, Φαέθον και Δήμη στους 30. Η Ακράτα, 28, που παίζει την ίδια ώρα στο εξαναβολής παιχνίδι με τον... θα σας πούμε σε λίγο... Με τον Διαγόρα Βραχνεϊκών, ναι, αυτή την ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Ακράτας, Κωνσταντίνος Φιλιοτόπουλος, και έχει και δύο μάτς λιγότερα η Ακράτα. Χρωστάει και αυτό με τον Πυρσό, θα γίνει 11 Απριλίου εκτός έδρας. Άρα με νίκη σήμερα πιάνει Φαέθωνα και Δήμη στην τρίτη θέση και υποδέχεται σε δύο μέρες το Φαέθωνα σε μεγάλο μάτς στην Ακράτα για την τριάδα. Ακολουθούν Αέρο Ιτήκων 28, Πανελλαινιακός 28, Προφήτης Ηλίας 26, 25 Πυρσός και Ηρακλής, 24 Σέα Παραλίας, Διαγόρας και Σκαλιοπούλιο, 23 ο Κρόνος και 22 ο Πήγασος Μπεγουλακίου. Πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν, 12-15 για τη Νέα Παραλίας που βρέθηκε πίσω, έκανε χρειάστηκε τρία λεπτά να πετύχει το πρώτο καλάθι, αλλά στη συνέχεια βρέθηκε να προηγείται μέχρι και 5 πόντους, 10-15, για να λήξει το δεκάλεπτο 12-15. 5 πόντους έχει ο Σταυρόπουλος, 4 με ένα τρίποντο ο Σταυρόπουλος, 4 ο Κοντογιάννης, 3 με ένα τρίποντο Ζαβέρδας και 3 με ένα τρίποντο ο Παπακοσταντίνου. Από τον Αστέρα, 5 ο Δούβος με ένα τρίποντο, 4 ο Σταδακόπουλος και 3 με ένα τρίποντο ο Σωτηρόπουλος. Οι παίχτες που έχουν βάλει τους 12 πόντους της ομάδας της Τέμενης. Οι δύο πεντάδες μπαίνουν στο παρκέ με νέο πρόσωπο το νούμερο 12, τον Παλτιμά. Συνεχίζει ο Σιδέρης, συνεχίζει ο Ζαβέρδας, ο Θεοδωράκος και ο Σταυρόπουλος. Από τον Αστέρα, Γκούτης, Δούβος, Βαγενάς, νέο πρόσωπο αντί Σταδακόπουλου, Καρακάσης και Γκούτης και Βλάχος, συγγνώμη. Φάουλ για τη Νέα Παραλίας. Με τον Σταυρόπουλο στην επαναφορά από την τελική γραμμή. Κλέβει ο Καρακάσης. Ο Αστέρας Τέμενες βεβαίως που εντός έδρας έχει μεγάλες έκταση νίκες, όλες διψήφιες στον αριθμό, με εκτός από το μάτς με την ΑΕ Αγιάς που επικράτησε με 50-48 σε ένα κακό παιχνίδι. Μπαγενάς, μαζεύει ο Σταυρόπουλος και έχουμε το πρώτο καλάθι από τον Μπαλτιμά για τη Νέα Παραλίας και πάλι στο συν 5, 12-17. Η Νέα Παραλίας που είχε δείξει καλά στοιχεία και στο πρώτο μας, το αγώνα του πρώτου γύρου, δεν κέρδισε και πολύ και με μεγάλη άνεση ο Αστέρας, 61-50. Τρίποντο από τον Καρακάση, το πρώτο του στο μάτς, 15-17, και μάλιστα πριν δύο εβδομάδες συνέτριψε με 18 πόντους διαφορά την ΑΕ Αγιάς, έστω κι αν η δεύτερη στην βαθμολογία ομάδα της Αγιάς είχε αρκετές ελλείψεις. Καρακάσης. Ωραίο το μπάσιμο, αστοχή όμως το lay-up. Μάλιψε ο Μπαλτιμάς, άφησε στο Σιδέρι και από εκεί Σταυρόπουλος επιχειρεί μόνος την προσπάθεια, θα φτάσει στο καλάθι. Παρότι στη γωνία περίμενε μόνος ο Θεοδωράκος, δικαιώνεται όμως από την επιλογή του. 15-19, προσπάθεια για κλέψιμο από τον Ζαφύρη. Και τώρα Γκούτης, Βλάχος, συγγνώμη. Δούβος, ζητάει ο Βαγενάς, έχει κοντό αντίπαλο. Προτιμά να βγάλει έξω όμως τον Βλάχο, ο οποίος αστοχεί. 3 στα 9, αν θυμάμαι καλά, τα τρίποντα του Αστέρα. Ζαβέρδας μαζεύει το ριμπάο τον Γκούτης.
7 και 35 ακόμη για το ημίχρονο. Καρακάσης παίρνει σκρίνα από τον Βαγενά, καλάθι και φάουλ από τον Δημήτρη Καρακάση. Φτάνει τους 5, θα πάει και στη γραμμή για μια ελεύθερη βολή. Να δούμε αν το δεύτερο δεκάλεπτο είναι όπως συνηθίζει τουλάχιστον στα περισσότερα μάτς, το καλό δεκάλεπτο του Αστέρα. 17-19. Ετοιμάζεται να μπει ξανά στο μάτς ο Σταθακόπουλος, ψηλώνει την πεντάδα ο Άρης Ξενούλης. Βγαίνει εκτός ο Άρης Γκούτης. Αστοχή και από τα πόδια του του Καρακάση μπάλανε έξω για τη Νέα Παραλίας. Παπακοσταντίνου άφησε για τον Ζαφίρη. Λάθος. Και μπάλα στον Αστέρα Τέμενης. Έχει 17 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Βλάχος ξανά σε θέση playmaker. Καρακάσης. Ωραία στο δούβο. Στην πλάτη εκεί του Θεοδωράκου που δεν αντιλήθη. Αντιλήθηκε τον παίχτη του Αστέρα που φτάνει τους 7 και γίνεται ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. 7 έχει ο Σταυρόπουλος από την άλλη πλευρά. Θεοδωράκος. Ωραία προσπάθεια. Άτυχος το lay-up και άστοχος. Και Βλάχος τρέχει το γήπεδο, αφήνει στο δούβο. Βρήκε μόνο πολύ ωραία το Βαγενά. Αυτό δεν χάνει βεβαίως την ευκαιρία να βάλει το πρώτο του καλάθι και να περάσει μπροστά ο Αστέρας με ένα επιμέρους 9-4 σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που μας θυμίζει πολύ το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου με την Ακράτα, όταν βρέθηκε πίσω με 9-12-21 και στα μισά της δεύτερης περίοδου είχε πάρει και μια αρκετά καλή διαφορά. Γεγονός βεβαίως που αναγκάζει τον κύριο Καλίγα να καλέσει εσφεσμένα time out. Επτά πόντες από το Δούβο, 3 με ένα τρίποντο ο Σωτηρόπουλος, 5 με ένα ο Καρακάσης, 4 ο Σταθακόπουλος και 2 ο Βαγιανάς. Έχουν σκοράρει τους 21 πόντους του Αστέρα Τέμενης. Από τη Νέα Παραλία, 7 ο Σταυρόπουλος, 4 ο Κοντογιάννης, 2 ο Μπαλτιμάς, από 3 με ένα τρίποντο έκαστος Ζαβέρδας και Παπακοσταντίνου. Με 11 παίχτες στη διάθεσή του, Γιάννης Καλίγας, Ζαβέρδα Παπακοσταντίνου, Σιδέρη Σταυρόπουλο, Ζαφίρη Μπαλτιμά, Κασπίρη Θεοδωράτο, Κοντογιάννη Γιαννιώτη και Λιάσα. Οι 9 γνωστοί του Αστέρα που έγιναν 7 πριν από 2 εβδομάδες το μάτς με τον Ηρακλή Πύργο εδώ. Οι μόνιμοι απόντες ο Γιώργος Ράπτης που είναι στρατευμένος και ο εγχειρισμένος που έχασε τη σεζόν Γαλιάνος. Οι υπόλοιποι 9 παρόντες: Σωτηρόπουλος Δούβος, Γκούτης Καρακάσης, Σταθακόπουλος Βαγενάς, Βούλγαρης Βλάχος και Τεμπέλης. Έχουν παίξει ήδη οι 8 από τους 9 εκτός από το Θύμιο Τεμπέλη. Το time out τελείωσε. 6 και 35 ακόμη για το ημίχρονο, 21-19 μπροστά πλέον ο Αστέρας. Και Θεοδωράκος για τη Νέα Παραλίας αλλάζει με τον Παπακοσταντίνου. Και τώρα Σιδέρης. Σταυρόπουλος για Μπαλτιμά. Ξανά Σιδέρης. Παπακοσταντίνου βγήκε στη γωνία. Επιχείρη το τρίποντο. Τη φορά αυτή είναι άστοχος. 1-2. Και ο Δούβος αλλάζει με τον Βλάχο. Καρακάση κάνει προσπάθεια να βγει από τα σκριν. Πιέζεται ασφυκτικά από τον Παύλο Κωνσταντίνου στην άμυνα να μην πάρει την μπάλα και εκτελέσει.
δεύτερο σκόρερ στην του Αστέρα στην κατηγορία μετά τον Καρακάση που έχει 219. Είναι ο Δούβος με 206 και πολύ κοντά του και ο Σταθακόπουλος ο Διαμαντής με 204. Καρακάσης από τη γωνία, η μπάλα μπήκε και βγήκε και ο Σιδέρης για το Θεοδωράκο. Πίσω, ξανά Σιδέρης. Σταυρόπουλος Παπακοσταντίνου. Σιδέρης ξανά. Θεοδωράτος Παπακοσταντίνου είναι για τρεις, δεν πατάει γραμμή και είναι εύστοχος. 2-3. Τελικά το δίνουν δίποντο. Θα ήταν καλύτερα από εμάς, εννοείται. Φτάνει τους 5. Εδώ θα πάει στη γραμμή για δύο βολές ο Διαμαντής Σταθακόπουλος. Από το φάουλ του Μπαλτιμά είναι το δεύτερο. 3 φάουλ έχει ο Αστέρας, 5 η Παραλία. Επιστρέφει ο Κοντογιάννης αντί του Μπαλτιμά. Βγαίνει και ο Σταυρόπουλος. Και επιστρέφει ο Ζαβέρδας. Κοντογιάννης, Ζαβέρδας, Σιδέρης, Παπακοσταντίνου και Θεοδωράτος, η πεντάδα τώρα για τη Νέα Παραλίας, ενώ αστοχή στην πρώτη βολή ο Διαμαντής Σταθακόπουλος που μαζί με τον Βλάχο, τον Δούβο, τον Καρακάση και τον Βαγενά είναι η πεντάδα του Αστέρα. 0-2, 21 όλα, 4 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Κοντογιάννης με Βαγενά στην πλάτη του, προσπάθεια για κλέψιμο. Σιδέρης ξανά στο Βαγενά, στον Κοντογιάννη και φάουλ τώρα από τον Βαγενά που σφυρίζει ο Νίκος Λιώνας. Η μπάλα από την τελική γραμμή για τη Νέα Παραλίας με τον Παπακοσταντίνου στην επαναφορά. Θεοδωράτος, τάπα από τον Καρακάση, προσπάθεια αφηνιδιασμού 2-3 και εύκολα στο lay-up ο Άγγελος Δούβος. Φτάνει τους 9, ξανά προβάδισμα στον Αστέρα. 23-21, 4 και 39 ακόμη για το ημίχρονο. Θεοδωράτος στον Ζαβέρδα και από εκεί Σιδέρης. Ψάχνει το ψηλό, είναι κλεισμένος. Προτιμά τον Ζαβέρδα που θα κάνει airball στο τρίποντο. Και από τον Δούβο στο Βλάχο. Βαγενάς, Καρακάσης. Κοντογιάννης πιέζει τον Σταθακόπουλο. Με πλάτη γυρίζει αυτός με τα αριστερό. Αστοχή. Και από τον Ζαβέρδα στο Σιδέρη. Παπακοσταντίνου. Κοντογιάννης. Βρίσκει τρόπο να περάσει έστω και δύσκολα στον Θεοδωράτο. Ξανά Κοντογιάννης με τα αριστερό. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και μαζεύει το rebound ο Καρακάσης. 4, 3 και 43 για το ημίχρονο. 23-21 μπροστά ο Αστέρας σε ένα μάτς κλειστό. Πατάει γραμμή και εκτελεί για 2. Είναι μέσα από τον Καρακάση. Φτάνει τους 7. Σιδέρης, Παπακοσταντίνου. Ξανά ο playmaker. Δυσκολεύεται βέβαια να του περάσει την μπάλα. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Σιδέρης. Πιεστική άμυνα από τον Βλάχο. Σιδέρης επικρίνει τον Μπάσιμο. Τάπα. Δεύτερη στο μάτς μετά τον Καρακάση και ο Βαγενάς. Καρακάσης διασχίζει στο γήπεδο. Έχουμε και εδώ κόψιμο αλλά προηγήθηκε φάουλ. Το κόψιμο ψηλά του Παπακοσταντίνου ήταν σωστό νομίζω. Να δούμε το φάουλ που δόθηκε. Στο 14, στον Κοντογιάννη. Στέλνει στη γραμμή για δύο βολές τον Καρακάση. 3 λεπτά. Αν ευστοχίσει θα έχει ευκαιρία να δώσει αέρα 6 πόντων στον Αστέρα. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα λοιπόν. 25-21.
αστοχή όπως την πρώτη. Αρκετή αστοχία στις βολές σήμερα από τους γηπεδούχους. Θα βάλει τη δεύτερη. Φτάνει τους 8. 26-21. 2 και 55 ακόμη. Παπακοσταντίνου με τον Καρακάση απέναντί του. Αριστερό διάδρομος. Κλείνεται πίσω. Ζαβέρδας από τα 8. Έξω. Καρακάση στο rebound. Ζητάει ο Σωτηρόπουλος που μπήκε ξανά στο παρκέ. Αλλάζει με τον Βαγενά. Ξανά Καρακάσης. Σταδακόπουλος, ωραίο καλάθι. Ζητάει και φάουλ ο Άρης Σενούλης και ίσως έχει δίκιο. Φτάνει τους 6. 28-21. Σιδέρης κλείνεται. Θα πάρει αυτός το τρίποδο τώρα, θα το βάλει. Πρώτο καλάθι για τον playmaker της ΕΑ Παραλίας, που μειώνει στους 6, στους 4. 28-24, 1 και 57 ακόμη για το ημίχρονο. Σταδακόπουλος γυρίζει ωραία με το δεξί, παρότι αριστερόχειρας. Φτάνει τους 8, ξανά στο σύν 6 ο Αστέρας. Παπακοσταντίνου ελευθερώνει το Σιδέρη, που πιέζεται ασφιχτικά και κατεβάζει την μπάλα αυτός στις τελευταίες επιθέσεις. Βρίσκει ωραία τον Κοντογιάννη, γυρίζει αυτός, φτάνει στο καλάθι, ξανά στους 4. 30-26, 1 και 30 ακόμη. Βλάχος αλλάζει με τον Σταδακόπουλο. Φτάνει στο lay-up. Θα πάρει φάουλ ψηλά στην προσπάθεια για σουτ. Δικαίωμα για δύο βολές στο νεαρό γκάρντ του Αστέρα. Το φάουλ από το Σιδέρη είναι το πρώτο του. 2 έχει ο Σταυρόπουλος και 2 ο Μπαλτιμάς από τη Νέα Παραλίας. Από την άλλη πλευρά, με 2 φάουλ, είναι ο Γκούτης για τον Αστέρα. Όχι, ο Βούλγαρης. Στη γραμμή ο Βλάχος. 30-26. Ο Βαγενάς έχει 2 φάουλ. Τον πέτυχα τελικά. Απλά φοράει το 88. Ψάχνουμε για το 12. Time out. 1 και 23 ακόμη για το φινάλε του ημιχρόνου. 12-15 το δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα ένα 18-11 για τον Αστέρα. Επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε, το καλύτερο δεκάλεπτό του πάντα, σχεδόν πάντα είναι το δεύτερο στα μάτς, τουλάχιστον εντός έδρας που έχουμε δει. 9 πόντους έχει ο Δούβος, 8 ο Σταθακόπουλος, 8 και ο Καρακάσης, 3 ο Σωτηρόπουλος με ένα τρίποντο, 2 ο Βαγενάς, ενώ από τη Νέα Παραλίας με 7 πρώτο σκόρερ ο Σταυρόπουλος, 6 ο Κοντογιάννης, 8 6 και ο Παπακοσταντίνου, 5 τελικά ήταν, συγγνώμη, ήταν δίποντο, αυτό που είπα για τρίποντο πριν. 5 λοιπόν, 3 ο Ζαβέρδας, 3 ο Σιδέρης και 2 ο Μπαλτιμάς. 1 και 22 ακόμη. Οι δύο ομάδες σε Γιάλλες θα παίξουν δύο μάτς σε 48 ώρες, αφού σε το βράδυ της Τετάρτης τόσο ο Αστέρας όσο και η Ακράτα, όπως είπα στο ξεκίνημα για όσους φίλους δεν με άκουσαν την αρχή, σήμερα παίζει και η Ακράτα το εξαναβολής με τον Διαγόρα Βραχνεϊκών, αλλά θα διεξαχθεί κανονικά την Τετάρτη αγωνιστική, με τον Αστέρα Τέμενης να παίζει εκτός με τον Πήγας ο Μπεγουλακίου, και την Ακράτα στο μάτς της ημέρας υποδέχεται τον Φαέθωνα Αντιρίου στην Ακράτα. Τώρα έχουμε τις βολές του Γκούτη, του Βλάχου, συγγνώμη, μέσα η πρώτη. Είναι ο πρώτος πόντος του Βλάχου. 31-26.
και 32-26. Σιδέρης, Ζων Πρες, συγγνώμη, πίεση σε όλο το γήπεδο από τον Σωτηρόπουλο. Παπα Κωνσταντίνου. Κοντογιάννης έπεσε μόνος του, είναι για 3 το σούτ, αλλά είναι airball από τον Κασπίρη, νέο πρόσωπο στην πεντάδα. Βλάχος, φάουλ. Πριν επιχειρήσει προσπάθεια για σούτ, χαμηλά η μπάλα απ' έξω. Όχι, ναι, έχει συμπληρώσει φάουλ νομίζω. Ναι. Δύο βολές ξανά για τον Βλάχο. Τα δεύτερα ακόμη για το ημίχρονο. Μέσα η πρώτη από το Βλάχο. Φτάνει τους 3. Όλους με βολές. Και 4-4. Και οι 8 πόντοι είναι μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο μάτς για τον Αστέρα. Σιδέρης. Φάουλ από τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. Η μπάλα από την πλάγια γραμμή με τον Παπακωνσταντίνου. 42 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. 34-26. Σιδέρες, Ζαβέρδας, Παπακωνσταντίνου βγήκε από τα σκρίν πριν την μπάλα. Με το δεξί πήγε να βάλει φάτσα που δεν του πιάσαν. Από τα 6 μέτρα αστοχή μέσα τελικά. Με δόση τύχης. 34-28. Φτάνει τους 7 ο Παπακωνσταντίνου. Σωτηρόπουλος. 10 δεύτερα ακόμη. Πάει μόνο στην προσπάθεια. Φάουλ με το πόδι από τον Σιδέρη. Σωστή απόφαση και δείχθηκε με την κίνηση του ποδιού του και τεχνική ποινή στον Γιάννη Καλίγα. Να δούμε την βολή της τεχνικής ποινής. Νομίζω του έδειξε. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Τα πάει ο Βλάχος στην γραμμή για τη βολή της τεχνικής ποινής. Θα τη βάλει, ήταν ζεστός. Έχει 5-5 τώρα. Και τώρα οι δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος. 35-28. Στο σύν 7. Μέσα η πρώτη. Φτάνει τους 4 ο Σωτηρόπουλος. Και πάλι στους 8 διαφορά. Αν τη βάλει θα έχουμε στους 9 τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα. Και όντως έτσι γίνεται. Με ταμπλό. Στο σύν 9 ο Αστέρας. Και τώρα Σταυρόπουλος περνάει το κέντρο. Φάουλ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλι του ημιχρόνου. Είχε να δώσει φάουλ ο Αστέρας. Η μπάλα απ' έξω. Με το Σιδέρη να επαναφέρει. Από Κωνσταντίνου βγήκε και πήρε την μπάλα. Και από τα 8 μέτρα airball. Τέλος ημιχρόνου λοιπόν. Αστέρας Τέμενης, ΕΑ Παραλίας, 37-28 στο συν 9 από το μείον 5, από το μείον 3 μάλλον, που βρέθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο.
Thank you.
Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Κλειστό του Αιγείου, στο ξαναβολής παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής, της προηγούμενης δηλαδή, ανάμεσα στον Αστέρα Τέμενης και τη Νέα Παραλίας. Σκόρ ημιχρόνου 37-28, στο -9 ο Αστέρας βρέθηκε στο -3 στο δεκάλεπτο, αλλά ανέβασε στροφές όπως συνηθίζει άλλωστε στο δεύτερο και πέρασε μπροστά με 9. Ο Αστέρας που έχει το δούβο στους 9 πόντους με ένα τρίποντο, στους 8 τον Καρακάση με ένα τρίποντο, 8 και ο Σταθακόπουλος, 5 με 5 στις 5 βολές ο Βλάχος, 5 με ένα τρίποντο ο Σωτηρόπουλος, 2 Βαγενάς. Από τη Νέα Παραλίας 3 ο Ζαβέρδας με ένα τρίποντο, 7 με 1 ο Παπακοσταντίνου, 3 με 1 ο Σιδέρης, 7 με 1 ο Σταυρόπουλος, 2 ο Μπαλτιμάς και 6 ο Κοντογιάννης. Οι δύο πεντάδες στο παρκέ για τη Νέα Παραλίας: Παπακοσταντίνου, Θεοδωράτος, Κοντογιάννης, Σιδέρης και Σταυρόπουλος. Για τους γηπεδούχους: Καρακάσης, Σωτηρόπουλος, Γκούτης, Σταδακόπουλος,
και Δούβος. Πρώτη επίθεση δεύτερη μηχρόνου με τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. Βγάζει έξω στον Δούβο, από εκεί στον Άρη Γκούτη, στη γωνία Σωτηρόπουλος για τρεις. Αστοχή, μαζεύει ο Γκούτης. Καρακάσης, μικρό μπάσιμο, αστοχή με το δεξί. Την μπάλα έξω όμως για τον Αστέρα από τα χέρια του Θεοδωράτου. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους γηπεδούχους. Σταθακόπουλος για τον Γκούτη. Καρακάσης, πέρασε στον Σταθακόπουλο. Κοντό σουτ, ζητάει φάουλ. Σιδέρης. Πάντα Σιδέρης με Σωτηρόπουλο απέναντί του. Αφήνει στον Παπακοσταντίνου. Και από εκεί Σταυρόπουλος, φάουλ με το σώμα από τον Διαμαντή Σταθακόπουλο. Δύο βολές για τον Σταυρόπουλο. Έχει 7 πόντους. 9 και 14 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη. Φτάνει τις 8 η πρώτη βολή στο μάτς που εκτελεί. Έξι, εννέα τα φάουλ. Δύο στις δύο και 37-30. Σωτηρόπουλος στον Γκούτη. Ξανά Σωτηρόπουλος. Βγήκε ψηλά να πιέσει ο Κοντογιάννης. Με πλάγια βήματα κάνει το φάουλ με το σώμα. Δεύτερο φάουλ από τον ψηλό της ΕΑ Παραλίας. Γκούτης. Ωραία στο Δούβο, αλλά δύσκολη προσπάθεια, υποπίεση. Αστόχησε, ζητάει και αυτός φάουλ στον, από τον Νίκο τον Λιώνα. Καρακάσης, Σταθακόπουλος. Ο Γκούτης έκανε τον μπάσιμο. Τραβηγμένη προσπάθεια. Κοντογιάννης μαζεύει την μπάλα και τώρα Σταυρόπουλος. Προσποίηση, άστοχος το lay-up. Καρακάσης, πιεστική άμυνα από τη Νέα Παραλίας. Από το ξεκίνημα μέχρι στιγμή δείχνει πολύ καλά στοιχεία για ομάδα που είναι χαμηλά τη βαθμολογία. Σταθακόπουλος και πάλι άστοχος. Κοντογιάννης και πάλι Σιδέρης. Ξανά Κοντογιάννης με τα αριστερό. Με τον ίδιο τρόπο έχει πετύχει σχεδόν και τα 4 καλάθια του. 8 η πόντη του. 37-32. Σωτηρόπουλος. Καρακάσης. Προσπάθεια να κλέψει ο Θεοδωράτος. Δούβος πιέζεται ξανά. Ο Γκούτης για 3. Νέο άστοχο σουτ. Και τώρα Παπακοσταντίνου. Σταματάει. Κοντογιάννης, χαμηλά φάουλ από τον Καρακάση. Πριν γυρίσει ο Κοντογιάννης. Επαναφορά από την τελική γραμμή, από την πλάγια γραμμή, από την τελική γραμμή συγγνώμη, με τον Θεοδωράτο. Αλλαγές. Αλλαγή στην θέση του Άσου. Τζαφίρης αντί Σιδέρη. Και Θεοδωράτος σε παραφορά. 7 και 35 ακόμη. Κοντογιάννης με Σταθακόπουλο γυρίζει. Κόβεται καθαρά. Μαζεύει ο Γκούτης. Σταματάει να περάσουν και οι παίκτες του μπροστά. Δούβος για τον Σωτηρόπουλο. Πάντα Σωτηρόπουλος. Αριστερό μπάσιμο για τον Γκούτη, προσποίηση, τελειώνει στην εκπνοή του χρόνου. Άστοχος, ξανά στο rebound το Σωτηρόπουλος, ο Σταυρόπουλος. Για τον Παπακοσταντίνου και από εκεί Κοντογιάννης, του φορά αυτή αστοχή. Έρχεται όμως ο Θεοδωράτος
Δεν μπορεί να βάλει καλάθι, αλλά θα πάρει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 37-32. Και Θεοδωράτο στη γραμμή. Αλλαγές από τον Άρη Ξενούλη. Έξω Γκούτης Σωτηρόπουλος. Μέσα Βαγενάς. Ψηλώνει την πεντάδα. Και Βλάχος. Βλάχος, Δούβος, Καρακάση στην περιφέρεια. Βαγενάς, Σταθακόπουλος μέσα στη ρακέτα. Οι πέντε του Αστέρα στο παρκέ. Κοντογιάννης Θεοδωράτος. Ζαφύρης Πάπα Κωνσταντίνου. Και Σταυρόπουλος, οι πέντε του, της ΕΑ Παραλίας. Μία στις δύο το Θεοδωράτο. Είναι και ο πρώτος πόντος στο μάτς. Αλλά μειώνει ακόμη περισσότερο στους τέσσερις η ΕΑ Παραλίας. 37-33. Καρακάσης, Σταθακόπουλος. Έξω Βλάχος. Πίεση από τον βραχίσωμο Ζαφύρη. Θα κλέψει την μπάλα. Αφήνει στον Θεοδωράτο. Λάθος λέει από πολύ κοντά άστοχο. Αλλά ευνοείται από την πορεία της μπάλας ο Σταυρόπουλος. Θα πάρει το rebound. Θα πάρει και το foul. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο για την ομάδα του. Τη σκυλοτράχη ΕΑ Παραλίας. Μια ομάδα πάντως που αν ανατρέξουμε στα αποτελέσματα κάθε αγωνιστική, πολλά παιχνίδια τα έχει χάσει αρκετά δύσκολα. Μάλλον την αδική η βαθμολογική της θέση. Είπαμε, είναι στην 10η θέση με 24 μαζί με Διαγόρα Σκαγιοπούλιο. Βέβαια σήμερα ακόμη και αν χάσει θα πάει στις 25, θα πιάσει στην 1η θέση Πυρσό και Ερακλή, αλλά δεν θα έχει εξασφαλιστεί. Υπάρχουν πολλά μπάτς ακόμα, 9 αγωνιστικές ακόμη, είναι το πρωτάθλημα μεγάλο, έχει 30 ομάδες, 15 ομάδες, 30 αγωνιστικές με το ρεπό. Καρακάσης. Σκληρό μάτς και από τις δύο πλευρές. Φάουλ επάνω στον Σταθακόπουλο από τον Παπακωνσταντίνου. Η μπάλα απ' έξω. Το πρώτο του πρώτου σκόρερ της ομάδας στην κατηγορία. Και δεύτερο και τρίτο σήμερα. 9 ο Σταυρόπουλος, 8 Κοντογιάννης, 7 ο Παπακωνσταντίνου. Καρακάσης ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη, βγάζει στην περιφέρεια στον Βλάχο. Πιεστική άμυνα ξανά και νέο κλέψιμο. Σταυρόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή. Μακρινό rebound από τον εξαιρετικό Κοντογιάννη σε άμυνα και επίθεση. Ζαφύρης. Παπακωνσταντίνου. Αστοχή, κοντό σουτ. Παραμένει το 37-35. Στα μισά της τρίτης περίοδου. Βαγενάς μόνο με το καλάθι. Από υπερβολική σιγουριά το χάνει όμως. Μάχεται, το ξανακερδίζει. Νέο άστοχο σουτ. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό στους παίκτες του Αστέρα στα τελευταία λεπτά. Σταυρόπουλος. Ξανά Παπακωνσταντίνου και πάλι άστοχος. Κακό σουτ. Και Δούβος. Ηρεμία. Συνιστά ο Άρης Ξενούλης. Καρακάσης ζητάει σκρίνα τον Βαγενά. Τελικά στον Βλάχο. Και πάλι στη λήξη του χρόνου σχεδόν. Πολύ άστοχο σουτ. Κακό σουτ. Κακό δεκάλεπτο για τον Αστέρα. Ζαφύρης. 37-35. Και βεβαίως δεν έχει σκοράρει. Να το πούμε γι' αυτό. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχει μείνει στους 37 του ημιχρόνου. Και ήδη συμπληρώνουμε 6 λεπτά τώρα. Όχι ότι πάει και πολύ καλύτερα η ΕΑ Παραλίας, αλλά έχει βάλει 7 πόντους. Έχει ένα 0-7. Γι' αυτό και έχει μειώσει στους 2. Και τώρα θα έχει ευκαιρία τουλάχιστον τη γραμμή. Αφού και πάλι ήταν άστοχος ο Καρακάσης να εκτελέσει τρεις βολές
και να πετύχει τους πρώτους πόντους του Αστέρα στην τρίτη περίοδο. Μετά το time out, εκνευρισμένος πολύ ο Άρης Τσανούλης. 4 λεπτά ακριβώς. 6 λεπτά λοιπόν χωρίς πόντο, όχι χωρίς καλάθι απλά, για τον Αστέρα Τέμενης, που έχει το Σωτηρόπουλο στους 5 με ένα τρίποντο, το Δούβο στους 9 με ένα τρίποντο, 8 ο Καρακάσης με ένα, 8 ο Σταφακόπουλος, 2 ο Βαγενάς, 5 ο Βλάχος, όλους αποβολές. Από την άλλη πλευρά, 8 ο Κοντογιάννης, 9 ο Σταυρόπουλος, 7 ο Παπακοσταντίνου, 3 με ένα τρίποντο ο Ζαβέρδας, 3 με ένα ο Σιδέρης, 2 ο Μπαλτιμάς και 1 πόντο ο Θεοδωράτος. Φίλες και φίλοι, βλέπετε πάντα σε live streaming μετάδοση το ξαναβολής παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής στην Α2 SKI ανάμεσα στον Αστέρα Τέμενης, τον πρωτοπόρο και αίτητο Αστέρα Τέμενης με τη Νέα Παραλίας. Την ίδια ώρα, στο κλειστό Κωνσταντίνος Φιλιοτόπουλος της Ακράτας, η ομάδα της Ακράτας παίζει, υποδέχεται τον Διαγόρα Βραχνεΐκων. Και σε 2 ημέρες έχουμε κανονικά την 20η αγωνιστική, 21η μάλλον, όπου οι δύο ομάδες Αιγιάλιας παίζουν ο Μεν Αστέρας εκτός έδρας με τον Ουραγό Πήγας ο Μπεγουλακίου, η Δέα Κράτα στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με το Φαέθωνα Αντιρίου. Πάμε στις βολές του Καρακάση. 37-35, 4 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Έξω, έξω η πρώτη. Δεν έχω μετρήσει τις βολές, αλλά το ποσοστό είναι σίγουρα γύρω στο 50% για τον Αστέρα. Πολλές χαμένες βολές. Έξω και αυτή. Ειδικά τον Καρακάση, τον πρώτο σε ευστοχία στα τρίποντα στην κατηγορία και με τα περισσότερα τρίποντα μάλλον. Θα βάλει την πρώτη, σπάει το ρόδι τουλάχιστον σε αυτή την τρίτη περίοδο με τον πρώτο πόντο μετά από 6 ολόκληρα λεπτά και στο συν 3, 38-35. Ζαβέρδας, Σταυρόπουλος, κλέβει ο Γκούτης, παλιά μου τεχνικό σκηνό για τον πρώτο κλέφτη εντός εισαγωγικών της ομάδας και ίσως και του πρωταθλήματος. Βαγενάς, φάουλ εδώ, έπεσε πάνω του ο υπερβάλλον ζήλος από τον Ζαφίρη, αλλά είναι πραγματικά τρομερή πίεση που ασκεί στην περιφέρεια και ο Σιδέρης. Η μπάλα απ' έξω με τον Άρη Γκούτη να επαναφέρει. Βαγενάς, Καρακάσης, ξανά ο Ζαφίρης επάνω του, τον αναγκάζει σε άστοχο, σε airball. Να δούμε τον Δούβο, επιτέλους μετά από ώρα, ένα καλάθι και μάλιστα 3 πόντων, πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο και 4 πόντοι της ομάδας στα 7 λεπτά που έχουμε παίξει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Δίνει έναν αέρα 6 πόντων, 41-35. Ζαβέρδας πατάει γραμμή, αστοχή. Μαζεύει ο Βαγενάς, αφήνει στον Καρακάση. Ο Γκούτης βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο, δεν χάνει την ευκαιρία, θα φτάσει στο lay-up. Ένα γρήγορο 5-0, 6-0 μάλλον, και με τη βολή του Καρακάση και ξανά η διαφορά μεγαλώνει στους 8. Στους 9 ήταν στο ημίχρονο, θυμίζω. 37-28 η μεγαλύτερη μέχρι τώρα στο μάτς. Ζαφίρης κλείνεται. Παπακοσταντίνου για 3 μέσα. Είναι ο Σταυρόπουλος. 43-38. Στους 5 ξανά για τη Νέα Παραλίας που επιμένει και καλά κάνει βεβαίως. Κακό σου του Δούβου.
Ζαβέρδας αφήνει στο Ζαφύρι. Από εκεί και πάλι Σταυρόπουλος. Τώρα το σκέφτεται, έμεινε μόνος του όμως. Έρμπολ. Καρακάσης. Άναρχο μάτς. Το τρίτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες, περισσότερο από τον Αστέρα. 1:38 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. 43-38. Η μπάλα στο Δούβο. Βαγενάς θα πάρει το τρίποντο. Έρμπολ. Και αυτός. Παπακοσταντίνου στο Ζαβέρδα. Γυρίζουν οι του Αστέρα. Σταυρόπουλος. Ξανά Ζαβέρδας. Σιδέρης που έχει περάσει ξανά στο μας. Αντί του Ζαφύρη. Κοντογιάννης θα πάρει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή. Θα εκτελέσει δύο βολές. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ο αριστερόχειρας forward center. Η ΕΑ Παραλίας που συν της άλλης έχει και μια αρκετά ψηλή ομάδα για την κατηγορία. Δεν έχει το πολύ ψηλό. Αλλά βλέπω παίχτες στο 95-97. Ο Σταυρόπουλος είναι σίγουρα. Ο Κοντογιάννης τώρα εκεί γύρω στο 95 που εκτελεί βολή. Ο Ζαβέρδας. Αστοχή στην πρώτη. Έχει βεβαίως και δύο μικρόσωμους, τον Ζαφύρη και τον Σιδέρη. Αλλά πολύ δραστήριοι, κυρίως στην άμυνα και στην οργάνωση παιχνιδίου Σιδέρης. Έξω η δεύτερη. Καρακάσης. Βαγενάς τώρα δεν το επιχειρεί. Θα το κάνει τελικά. Έξω και αυτό. Αστοχή, ο Σταυρόπουλος εξ επαφής τα βάζει με τον εαυτό του. Παραμένει το 43-38. Κάνει και φάουλ. Ο Παπακοσταντίνου κάνει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή ο Βαγενάς. Θα έχει την ευκαιρία να δώσει αέρα 7 πόντων στον Αστέρα αν βάλει και τις δύο. Μέσα η πρώτη. Ο Τάσος Βαγενάς στάνει τους τρεις. Μέσα και η δεύτερη. Και στο σύν 7 ο Αστέρας. Βαγενάς Γκούτης. Δούβος Καρακάσης Σταθακόπουλος πεντάδα. Για τον Αστέρα. Παπακοσταντίνου Κοντογιάννης. Σιδέρης που κατεβάζει την μπάλα. Ζαβέρδας και Μπαλτιμάς που μπήκε στο παρκέ. Η πεντάδα της ΕΑ Παραλίας. Σιδέρης πιέζεται φάουλ με το πόδι. Σωστή απόφαση του Λιώνα από τον Άγγελο Δούβο. Είναι το δεύτερο φάουλ του Δούβου και δύο βολές για το Σιδέρη. 27 δεύτερα ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. 45-39 με την πρώτη βολή του Σιδέρη που φτάνει τους 4. Έχει και ένα τρίποντο. Ενώ ετοιμάζεται ο Θεοδωράτος να μπει ξανά στο μάτς, ίσως στη θέση του Σιδέρη. Μέσα και η δεύτερη. Αντί του Κοντογιάννη, χαμηλώνει την πεντάδα να πιέσει. Τα τελευταία 27 δεύτερα. Θα μείνει λίγος χρόνος αν εξαντλήσει την επίθεση ο Αστέρας και για τη Νέα Παραλίας. Σταθακόπουλος περνάει το κέντρο. Αφήνει για τον Καρακάση. Ζώνη από τη Νέα Παραλίας. 3-2. Και ξανά Καρακάσης. 9 δεύτερα, τα 6 για τον Αστέρα. Προσπάθεια για κλέψιμο του Ζαβέρδα. Καθυστερεί. Τελειώνει ο χρόνος. Όχι. Στην εκπνοή. Ακριβώς στην εκπνοή του χρόνου.
Φάουλ με το πόδι του Μπαλτιμά. Διαμαρτυρίες και πάλι από τον Γιάννη Καλίγα. Και στη γραμμή ήταν λάθος το μυαλό του παίχτη του Τησέα. Δεν προλάβει να σουτάρει ο Καρακάσης. Και αν έκανε την προσπάθεια από τα 9-10 μέτρα και κλεισμένος, πόσες πιθανότητες είχε να ευστοχήσει. Τώρα τον έστειλε στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη. ...46-40... μέσα και η δεύτερη. Τρία δεύτερα, δύο, ένα, πετάει την μπάλα το κέντρο και έχουμε τέλος τρίτης περίοδου. 47-40... 0 πόντους για 6 λεπτά ο Αστέρας, 10 πόντους στα τελευταία 4 της περίοδου, από 37 στο ημίχρονο 47. Και διαφορά ξανά σχεδόν πλησιάζει τη διαφορά του ημιχρόνου. Εκεί στους 7, 8, 9 κοιμάθηκε αρκετές φορές από το σημείο και έπειτα όταν γύρισε, όταν αντέδρασε μάλλον ο Αστέρας που βρέθηκε πίσω μετά το σερί των φιλοξενουμένων. Το 0-7 μάλλον, συγγνώμη, όχι πίσω, απλά οι 9 πόντοι μειώθηκαν στους 7 με 0-7 σερί επιμέρους σκορ της ΕΑ Παραλίας τα πρώτα 6 λεπτά της τρίτης περίοδου. Από το σημείο αυτό και έπειτα έκανε ένα 15 και προηγείται τώρα με 7, 10 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Να ρίξουμε μια ματιά στους πόντους. 5 με ένα τρίποντα ο Σωτηρόπουλος, 12 πλέον ο Δούβος με 2 τρίποντα. Πρώτο σκόριο του Αστέρα. 11 ο Καρακάσης ακολουθεί με ένα τρίποντο. 8 ο Σταθακόπουλος, 2 ο Γκούτης, 4 ο Βαγενάς και 5 ο Βλάχος, όλους από βολές. Από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Παραλίας, 12 έχει φτάσει ο Σταυρόπουλος με 2 τρίποντα. 8 ο Κοντογιάννης, 7 ο Παπακοσταντίνου, 5 με ένα τρίποντο Σιδέρης, 3 με ένα τρίποντο Ζαβέρδας και 2 ο Μπαλτιμάς. Λίγος κόσμος σήμερα εδώ στο κλειστό του Αιγείου. Περίπου 30-40 άτομα. Οι οδηγίες συνεχίζονται από τους προπονητές των δύο ομάδων. Τώρα μπαίνουν στο παρκέ Θεοδωράτος Σιδέρης, Σταυρόπουλος Ζαβέρδας Μπαλτιμάς, η πέντε της ΕΑ Παραλίας. Γκούτης Καρακάσης, Δούβος Βαγενάς, Σταθακόπουλος η πεντάδα του Αστέρα. 47-40 λοιπόν. Σιδέρης οργανώνει την πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου για την ομάδα του. Θεοδωράτος τον Σταυρόπουλο, reverse, ωραία προσπάθεια, τον αδική μπάλα και από τα χέρια του Δούβου συνέχεια της επίθεσης της ΕΑ Παραλίας. 14 δευτερόλεπτα με παραφορά από την τελική γραμμή με το Ζαβέρδα. Σταυρόπουλος προσποίηση, μπάσιμο, δεξιός διάδρομος, ωραίο καλάθι και φάουλ από τον Σταυρόπουλο, τον κορυφαίο της ομάδας της ΕΑ Παραλίας σήμερα, τουλάχιστον επιθετικά, μαζί με τον Κοντογιάννη. Στους 14 ήδη ο Σταυρόπουλος. 47-42, 9-35 ακόμη. Σάγει τη βολή, μαζεύει το ριμπάο τον Κούτης, τρέχει το κήπεδο, ρισκάρει εκεί, τελικά τζάμπολ. Όχι, βγήκε έξω με την μπάλα ο Θεοδωράτος,
Παρ' όλα αυτά χειροκροτείται από τον πάγκο, από τους συμπαίκτες του. Από πολύ καλή αμυντική προσπάθεια. Είπαμε, σκληρή ομάδα η Απαραλίας. Καλή ομάδα. Πολύ καλύτερη από πολλές ομάδες που είδαμε φέτος εδώ στο κλειστό του Αιγαίου, που είναι ψηλότερα στη βαθμολογία. Καρακάσης και φάουλ στον Σταθακόπουλο από το Θεοδωράτο. Καρακάσης, Γκαβαγενά, Σταθακόπουλος, ο Γκούτης έμεινε ελεύθερος, δεν ευτοχεί όμως. Για το Σταυρόπουλο, Σιδέρης. Τώρα γυρίζει σε ζώνη 2-3 και ο Αστέρας. Στην προηγούμενη επίθεση έπαιζε άμυνα man-to-man. Η ζώνη γενικά συνηθίζεται πάρα πολύ στην Α2 Sky από τις ομάδες. Με ταμπλό τον τρίποδο του Σταυρόπουλου και πλέον έχουμε ντέρμπι. Πάντα είχαμε βέβαια, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο, γιατί ο χρόνος, η κλεψίδρα μάλλον, αρχίζει και αδειάζει. 8 λεπτά ακόμη. Σταθακόπουλος, 47-45, φάουλ. Αμυντικό από τον Μπαλτιμά. Καρακάσης στην επαναφορά. Σταυακόπουλος πήγε να περάσει τον Βαγενά. Λάθος συνεννόηση μεταξύ των δύο ψηλών του Αστέρα. Και τώρα θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά η ομάδα της ΣΑΑ Παραλίας. 8 και 10 για το φινάλε. 47-45 και Σιδέρης αλλάζει με τον Σταυρόπουλο. Μπαλτιμάς, Σιδέρης. Σκρίν από τον Ζαβέρδα. Αλλάζει στην περιφέρεια με τον Θεοδωράτο. Από τα πόδια του σωστά η μπάλα έξω. Καρακάσης τα επαναφέρει. Αλλαγές, Θεοδωράτος εκτός. Επιστρέφει ο Παπακοσταντίνου και Καρακάσης κατεβάζει την μπάλα. Αλλάζει με τον Βαγενά. Ξανά Βαγενάς. Έκοψε για την ρακέτα ο Δούβος. Πήγε να περάσει την μπάσα, αλλά από τα πόδια του Σταυρόπουλου η μπάλα εκτός. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Αστέρα Τέμενης. Βαγενάς, Σταθακόπουλος, μπερδεύεται, χάνει την μπάλα καθαρά και ευνηδιασμός με τον Σταυρόπουλο, εύκολα στο lay-up και έχουμε ισοπαλία. 47-47. 7 και 29 ακόμη για το φινάλε του μάτς. Ο Λιώνας δίνει την μπάλα στο Βαγενά. Ο Βαγενά στο Δούβο. Κατεβάζει την μπάλα ο Άγγελος Δούβος. Κοιτάξτε πως πιέζει ο Σιδέρης. Δούβος, ωραία προσπάθεια. Τρακάρει πάνω σε τοίχο. Σωστή απόπαση, βήματα. Η ΕΑ Παραλία λοιπόν θα έχει τώρα την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Αλλαγή μάλλον, ο Βλάχος θα μπει στο παιχνίδι. Θα χαμηλώσει την πεντάδα. Αντί Σταθακόπουλου ο Βλάχος με τον Βαγενά και τέσσερις περιφερειακούς τώρα ο Αστέρας. Χωρίς ψηλό, κλασικό και η Απαραλία. Σωστή κίνηση του Άρη Ξενούλη, δεν παίζει ο Κοντογιάννης. Αλλά βεβαίως έχουν ψηλά, είπαμε, ψηλά κορμιά. Όπως Σταυρόπουλος τώρα που είναι περιφερειακός και είναι κοντά στα 2 μέτρα. Αστοχή στο τρίποντο και ο Μπαλτιμάς είναι εκεί κοντά στα 1.97-1.98.
παρότι δεν είναι η θέση τους μες στη ρακέτα. Λάθος. Πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Πολύ κακό μάτσα τον Αστέρα, με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο. Το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού είναι σίγουρα η χειρότερη εμφάνιση εντός έδρας για φέτος. Αλλά και να δικήσουμε για τη Νέα Παραλίας. Πέλης ανάλογα με τον αντίπαλο. Και σήμερα η Νέα Παραλίας τον απειλεί σοβαρά με την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Βεβαίως έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Έχουμε δει πολλές φορές, αρκεί ένα ξέσπασμα του Αστέρα, ένα δίλεπτο, τρίλεπτο ξέσπασμα για να πάρει διαφορές. Όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά το momentum τώρα είναι με την ομάδα της ΕΑ Παραλίας. Ισοφάρισε, έχει και την μπάλα. 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη του παιχνιδιού. Εσίως έφτασε 19 πόντους ο Σταυρόπουλος, με διαφορά ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Στους 8 είναι ο Κοντογιάννης και στους 7 ο Παπακοσταντίνου από τη Νέα Παραλίας. Από την άλλη πλευρά 11 έχει ο Καρακάσης και 12 ο Δούβος. Οι δύο εντός εισαγωγικών διψήφοι παίχτες των γηπεδούχων. Σιδέρης Παπακοσταντίνου, Ζαβέρδας Μπαλτιμάς Σταυρόπουλος και από την άλλη πλευρά Γκούτης, Δούβος Βλάχος, Καρακάσης Βαγενάς. Οι πεντάδες στο παρκέ για τα τελευταία αυτά 6,5 λεπτά. Λάθος εδώ, κλέβει ο Δούβος. Βλάχος περνάει το κέντρο, double team εκεί, τελικά φεύγει ο Σιδέρης. Απομονώνει τον Ζαβέρδα, δεν κάνει και προσπάθεια. Προτιμά να περάσει τον Κούτι. Πιέζονται, δεν βρίσκουν διαδρόμους να μπουν στο καλάθι, στη ρακέτα και αναγκάζονται να κάνουν λάθος. Αλλά είναι φάουλ που το παραδέχεται κιόλας ο Σταυρόπουλος. Στην εκπνοή του χρόνου και αυτό. Στη γραμμή ο Άρης Γκούτης για δύο βολές. Έξω, μία ακόμη χαμένη βολή. Έξω και η δεύτερη. Σιδέρης. Πατασιδέρης. Αλλάζει τώρα με τον Σταυρόπουλο που βγήκε από την ρακέτα στη γωνία από Κωνσταντίνου. Μόνο με το καλάθι αστοχή. Και Καρακάση στο Δούβο. Πίεση ξανά από τον Σιδέρη. Δεκαοχτώ δεύτερα για την επίδεση του Αστέρα. Σιδέρης και Ζαφύρης που εναλλάσσονται και πιέζουν πολύ στην περιφέρεια. Φαντάζομαι κάποια στιγμή αν το μάτς πάει έτσι μέχρι το τέλος θα τους βάλει και τους δύο μαζί ο Καλίγας. Οι δύο μικρόσωμοι γκάρτ. Ο Λιώνας έχει πάει στη γραμματεία, δεν ξέρω γιατί έγινε. Τι υποδεικνύει στη γραμματεία. 47 όλα. 4, 5 μάλλον. Τα λαμπάκια, το γνωστό πρόβλημα στον πίνακα του κλειστού. Είναι 5 και 33. Στα μισά σχεδόν της τελευταίας περίοδου. Και ο Άγγελος Δούβος θα επαναφέρει.
για τον Βαγενά. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα σε αυτόν. Παρέβαση του Σταυρόπουλου. Δεν κύλησε ο χρόνος. Και τώρα επαναφορά τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. Μακριά στον Σταυρακόπουλο, συγγνώμη. Καρακάσης. Βαγενάς με πλάτη, προτιμένα στο για τρεις. Αστοχή και ο Καρακάσης. Μόλις ένα τρίποντο έχει σήμερα. Σε πέντε προσπάθειες νομίζω. Ή έξι. Ξανά Σιδέρης, οργανώνει την επίθεση της ΣΕΑ Παραλίας. Σταυρόπουλος, Μπαλτιμάς, βήματα. Λάθε κατέρωθεν στις τελευταίες επιθέσεις. Το σκορ έχει κολλήσει στο 47-47. 4-55 τώρα για το φινάλε της αναμέτρησης. Χαμηλό σκορ. Λάθος, ξανά λάθος. Παπακοσταντίνου. Ζαβέρδας, Σιδέρης. Ζητάει ο Σταυρόπουλος. Απομονώνει κάτι προσπάθεια μόνος. Ένας εναντίον όλων. Θα βάλει το καλάθι ο Σιδέρης. Φτάνει τους 7. Και να λοιπόν το προβάδισμα για τη Νέα Παραλίας. 47-49. 4-15 ακόμη για το τέλος του αγώνα. Καρακάσης, Σωτηρόπουλος, τρομερή άμυνα για άλλη μια φορά. Πραγματικά αξιοθαύμαστη η αμυντική προσήλωση των παιχτών του Γιάννη Καλίγα. Καλάθι και στο συν 4 με δύο συνεχόμενα καλάθια του Σιδέρη. 47-51. 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Κάτι λέει ο Άρης Ξενούλης με τον Λιώνα. Για να καταλάβετε, ο Άρης, ο Αστέρας Τέμπενης, είχε 37 πόντους στο ημίχρονο και σε 16 λεπτά που παίζουν στο δεύτερο έχει πετύχει μόλις 10. Και έμεινε για 6 λεπτά χωρίς πόντο στην τρίτη περίοδο. Και τους 10 αυτούς τους έβαλε σε 4 λεπτά. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Σε 4 λεπτά 10 πόντους και σε όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τώρα τα 12 λεπτά χωρίς πόντο. Όχι συνεχόμενα, αλλά 12 λεπτά χωρίς να πετύχει ούτε ένα πόντο και 10 μαζεμένοι σε ένα τετράλεπτο. Οι οδηγίες συνεχίζονται. Σωτηρόπουλος Δούβος. Στο 3 ο Καρακάσης. Στο 4 ο Βαγενάς. Στο 5 ο Σταδακόπουλος. Η 5 του Άρη Ξενούλη. Ζαβέρδα Σιδέρης. Παπακοσταντίνου Σταυρόπουλος και Μπαλτιμάς. Παίζει πολλή ώρα. Είναι με 4 φάουλ έξω. Εδώ και ώρα. Όχι, 2 έχει ο Κοντογιάννης. 4 έχει ο Μπατιμάς που τον κρατάει το μάτς. Ναι, ο άστοχος σουτ από κοντά του Σταθακόπουλου. Σταυρόπουλος, Παπακοσταντίνου. Και τώρα έχουμε στο συν 7 τη Νέα Παραλίας. Ξεσηκώνεται στον πάγκο της ομάδας της Πάτρας. Στους 10 το Παπακοσταντίνου. Σωτηρόπουλος, Καρακάσης από τα 6 μέτρα, άστοχος. Ψηλά ο Σιδέρης,
Μαζεύει το rebound. Αφήνει στο Σταυρόπουλο. 2:58 για το φινάλε. Υπάρχει πολύ χρόνο βεβαίως, αλλά πλέον φαβορεί δείχνει να είναι η ΕΑ Παραλίας. Θα πάρει και το φάουλ από τον Σταθακόπουλο ο Παπακοσταντίνου. Την μπάλα απ' έξω. Δεν είναι τόσο 7 πόντι, γιατί ο χρόνος είναι πολύς, 2:50. Είναι η εικόνα που έχει ο Αστέρας σήμερα. Και αντίστοιχα η πολύ καλή εικόνα της ΕΑ Παραλίας. Τα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή ο Παπακοσταντίνου. Βγάζει έξω για τον Σιδέρη. Ζητάει τον ένα σκρίνα τον Μπαλτιμά. Του περνάει την μπάλα. Φάουλ χαμηλά από τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. Απ' έξω και πάλι. 2:42 ακόμη. Δεκατέσσερα δεύτερα για τη ΕΑ Παραλίας. Σταυρόπουλος τελικά προτιμά να βγάλει έξω ο Παπακοσταντίνου στον Σιδέρη. Συγκρούονται και οι δύο παίχτες. Βήματα. Λάθος εδώ από τον πρώτο σκόρερ της ΕΑ Παραλίας. 19 πόντι του στον Σταυρόπουλο αναφέρομαι. 2:34 ακόμη. Σωτηρόπουλος με τον Ζαβέρδα, με ψηλότερο αντίπαλο. Μπερδεύεται ο Σωτηρόπουλος, παραλίγο τελικά κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Καρακάσης. Σωτηρόπουλος από τα 8 μέτρα, τραβηγμένη προσπάθεια. Σιδέρης μαζεύει, ηρεμεί το ρυθμό. Αυτό ζητάει και ο Γιάννης Καλίγας. 2 λεπτά πλέον απομένουν να εξαντλήσει το χρόνο. Ζαβέρδας, Σταυρόπουλος με Καρακάση, έχει διαφορά ύψους. Αφήνει στον Παπακοσταντίνου, έξυπνη πάσα, lay up και καλάθι. Νέο time out στους 9. Και τώρα ο Αστέρας ψάχνει μία μεγάλη ανατροπή. Να καλύψει 9 πόντους σε 1:50 για να αποφύγει την πρώτη φετινή του ήττα. Και μάλιστα εκτός προγράμματος θα έλεγα. Μέσα στο Αίγιο. Αλλά από μία πολύ καλή ομάδα σήμερα, όπως την είδαμε, όπως εμφανίστηκε η ΕΑ Παραλίας. Η οποία αν φτάσει στη νίκη θα πάει στους 26 και πιάνει τον προφήτη Ηλίας στην 8η θέση. Αλλά θα περιμένουμε. Έχουμε δει πολλά σε πολύ λιγότερο χρόνο. 1:50 λοιπόν. Αστέρας Τέμενης, ΕΑ Παραλίας, 47-56. Οι δύο διαιτητές καλούν τους παίχτες να μπουν στο παρκέ. Να δούμε τις πεντάδες που θα τελειώσουν, που θα συνεχίσουν τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα τελειώσουν το μάτς. Παπακοσταντίνου, Ζαβέρδας, Μπαλτιμάς που παίζει με 4 φάουλ εδώ και ώρα. Σιδέρης και Σταυρόπουλος. Ο Κοντογιάννης μου κάνει εντύπωση. Έχει 2 φάουλ. Ήταν τους καλύτερους και παίζει και είναι στον πάγκο ώρα. Ενώ ο Μπαλτιμάς με 4 παίζει τουλάχιστον 6-7 λεπτά. Ίσως έχει κάποιο πρόβλημα ο Κοντογιάννης. Σταδακόπουλος. Αλλά το δίνει και σε καλό του Γιάννη Καλίγα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Εδώ είναι μεγάλη. Όχι. Μεγάλη υπόθεση πήγα να πω. Αν ευστοχούσε ο Καρακάσης, αλλά δεν υπάρχει καθαρό μυαλό, δεν υπάρχει ψυχολογία. Είναι κακή εμφάνιση του Αστέρα σήμερα.
Σταυρόπουλος αλλάζει με τον Παπακοσταντίνου. Παρακατεβάζει την μπάλα, τη χάνει. Καλάθι και φάουλ. Και ελπίδα εδώ για τον Αστέρα. 1-30 από την προσπάθεια, από την επιμονή του Γιάννη Σωτηρόπουλου. 49-56. Θα εκτελέσει και μια βολή. Με ταμπλό, αστοχή και φάουλ. Συγκρούστηκαν εκεί με το σιδέριο Στατακόπουλος, έδωσε φάουλ ο Λιώνας. Ότι έπεσε ο παίχτης του Αστέρα επάνω στον παίχτη της ΕΑ Πατρών. Και Σταυρόπουλος σε παραφορά. Κύλησε ένα δευτερόλεπτο. 1-29 σιδέρης Σταυρόπουλος. Πέρασε το κέντρο ο Παπακοσταντίνου και πάλι σιδέρης. Πιέζει ο Αστέρας να κλέψει χωρίς φάουλ. Δεν σταματάει το χρόνο. Σταυρόπουλος θα πάρει φάουλ τώρα από τον Στατακόπουλο. Αν ήταν να κάνει φάουλ, ας έκανε νωρίτερα. Με αυτό του λέει ο όχι προς το τέλος του χρόνου. Κατέβασαν την μπάλα, εξάντλησαν σχεδόν 20 δευτερόλεπτα, 22, για να γίνει το φάουλ τώρα και να πάει και στη γραμμή για δύο βολές ο Σταυρόπουλος. Με 19 είπαμε είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Πέμπτο φάουλ έξω ο Σταυρακόπουλος. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 21 η πόντη του. Διασχίζει γρήγορα το γήπεδο ο Σωτηρόπουλος. Και φάουλ στο βλάχο. Κάτω λέει ο Λιώνας. Αλλά έχει συμπληρώσει τα φάουλ. Είναι δύο βολές. Δύο βολές για τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. Αν ευστοχίσει, υπάρχει χρόνος. Θα μειώσει σε 7. Τώρα Κοντογιάννης μπαίνει αντί του Μπαλτιμά. Μέσα η πρώτη. 50-58. Μέσα και η δεύτερη. Πίεση τώρα ζητάει σε όλο το γήπεδο ο Άρης Φενούλης. Σταυρόπουλος πέρασε για τον Σιδέρη. Πολύ καλός χειριστής μπάλας. Καθαρό μυαλό. Όλοι παίχτες σε απαραλίας. Σταυρόπουλος και πάλι. Χάνει την μπάλα. Γκούτης για τον Σωτηρόπουλο. Ξανά μπάσιμο. Κόψιμο από τον Κοντογιάννη. Η μπάλα έξω. Και πλέον είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Στο σύν 7 η απαραλίας με 32 δεύτερα. Τώρα δεν αναζητά ένα μικρό θαύμα αλλά ένα μεγάλο θαύμα. Και μόνο αν κλέψει την μπάλα γρήγορα ο Αστέρας. Σταυρόπουλος. Θεοδωράτος, φάουλ. Τώρα αυτό θα γίνεται. Αμέσως φάουλ με την ελπίδα ότι θα είναι άστοχοι από τη γραμμή οι παίκτες της ΕΑ Παραλίας. Ίσως τα 30 δευτερόλεπτα μας φανούν αιώνας μέχρι να λήξει το μάτς.
Θα δούμε. Θεοδωράτο στην γραμμή για δύο βολές. Έχει μόλις ένα πόντο. Αυτός είναι ο δεύτερος. 51-59. Στον πάγκο της παραλίας ετοιμάζονται να αρχίσουν τα πανηγύρια. Καρακάσης μαζεύει. Σωτηρόπουλος γυρίζει πίσω. Τώρα θέλει τρίποντο. Και εκεί ό,τι γίνει. Το παίρνει Σωτηρόπουλος. Αστοχή. Και κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Ο Αστέρας Τέμενης έπρεπε να περάσουν 20 μάτς, 19 για την ακρίβεια, για να υποστεί την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα μετά από 18 συνεχόμενες νίκες. Παρ' όλα αυτά είναι πάντα πρώτος. Πήρε ένα βαθμό, πήγε 37, 2 βαθμούς μπροστά από την Αγιά. Είναι πάντα το μεγάλο φαβορί, το πολύ μεγάλο θα έλεγα. Αλλά πολύ μεγάλη νίκη της ΕΑ Παραλίας, που μάλλον την ξεμπλέκει από κάθε κίνδυνο. Και δεν το λέμε μόνο και μόνο για την βαθμολογική διαφορά που έχει τώρα τους δύο βαθμούς, αλλά γιατί από τους τρεις από την γραμμή, αλλά γιατί έχει μια πολύ καλή ομάδα που την αδικεί η βαθμολογική της θέση. 51-59 λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα εδώ στο κλειστό του Αιγείου. Πρώτη ήττα του Αστέρα, δεν έγινε κάτι, συνεχίζει την πορεία του μέχρι το τέλος. Από το κλειστό του Αιγείου τίποτα περισσότερο. Από τον Θόδωρο Παπαναστασόπουλο που ήταν στην περιγραφή και τον Αντώνη Αργυρόπουλο που ήταν στην κάμερα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.